Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, μέρο τρίτο και τώρα θα αναπτύξουμε ένα θέμα που νομίζω όλου μα απασχολεί. Όλοι λίγο πολύ το βιώνουμε. Είναι τα τροχαία ατυχήματα, η οδική ασφάλεια στο σύνολό τη. Και κοντά μα έχουμε μέρη τον κύριο Γιώργο Καρτσάκη, σήμερα με την ιδιότητα του εντεταλμένου Συμβούλου Οδική Ασφάλεια Περιφέρεια Κρήτη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, καλή χρονιά κιόλα. <laughs> Μαζί <laughs> <καλά. laughs> ε... Ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Στάρου Σαρναουτάκης, έφτιαξε ένα νέο χαρτοφυλάκιο αποκλειστικά για την οδική ασφάλεια με στόχο να καταφέρουμε κάποια στιγμή στην Κρήτη να υπάρξει έτσι οδική ευσυνειδησία και να, με διάφορες δράσεις να καταφέρουμε να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα και πόσο μάλλον το να χάνουμε συνανθρώπους μας στην άσφαλτο. Κάτι ας πούμε που όλα τα προηγούμενα χρόνια α, βλέπαμε όχι τώρα τα τελευταία δύο, αλλά Πιο παλιά είχαμε 60 και 62 νεκρούς το, το χρόνο. Mm -hmm. ε, Θα μετρήσουμε ε, τους νεκρούς α, της τελευταίας δεκαετίας, ε, κύριε Καρτσάκη, στην Κρήτη. Ένα χωριό φτιάχνουμε ουσιαστικά. Μη, μη σας πω και κομμόπολη. Και γιατί όλοι μας έχουμε βιώσει ένα, μια απώλεια, mm -hmm. είτε συγγενικού προσώπου, είτε φιλικού προσώπου κτλ. Και, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι ε, ο κρητικός λαός με αυτό το θέμα είναι ευαίσθητο. Όμως, δεν έχουμε την οδική ειδησία. Δηλαδή, από τη μία λέμε είναι κρίμα που χάνονται και να φτιαχτούν τα πάντα, όμως, τώρα που έχω ασχοληθεί και λίγες μέρες με το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, διαπιστώνουμε ότι το 92% ο, στο, στο 92% φταίει ο ανθρώπινος παράγοντας mm. και το υπόλοιπο είναι υποδομές και αυτό πραγματικά είναι συντριπτικό και εγώ να σας πω να αλήθεια δεν το γνώριζα. Τώρα που, μου, πάρα, δόθηκε, δίπωση, τώρα, τώρα που μου δόθηκε αυτό το χαρτοφυλάκιο αρχίζω και μαθαίνω. Βέβαια ε. αν σκεφτεί κανεί ότι τουλάχιστον στα τελευταία... Στα τελευταία στοιχεία που μας έδωσε η Περιφέρεια, mm -hmm. έτσι δεν είναι. Ε, και είδαμε τους νεκρούς, ας πούμε, για το 2022-2023. Τα 33 άτομα, πόσα είδαν. Και τώρα που το λες, Μέρι, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και τα στοιχεία. Ακριβώς. <συμπή> Θυμάστε ότι οι 17 εξ αυτών ε, 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 έχασαν τη ζωή τους, στο αίμα τους βρέθηκε και αλκοόλ, αλκοόλ ή ναρκωτικά. Αυτό ναι. Ουσίες, ναι. είναι καθαρά θέμα του ανθρώπου και όχι των δρόμων και των υποδομών. Εδώ βλέπουμε και τα στοιχεία, τα είδαμε. Ναι, διαπιστώνουμε όμω κάτι. Ότι έχουμε μία αύξηση στι ε, τροχονομικές παραβάσει uh -huh. που το 2022 γίναν 4.778, το 2023 γίναν 5.474. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, Μα δείχνει ότι τώρα που αυξήθηκε ο αστυνομικό έλεγχο και βεβαιωθήκαν περισσότερε παραβάσει, είδαμε ότι υπάρχει ένα σοφρονισμός ε, απέναντι στου οδηγού. Εμεί όμω. Σαν περιφέρεια Κρήτη και σαν κοινωνία, δεν θέλουμε να περιμένουμε την τροχέα να βγει έξω, να βεβαιώσει τι παραβάσει για να υπάρξει ο φόβο στου ε, ανθρώπου που έχουν τη διάθεση να κάνουν παράβαση. Εμεί θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο, το οποίο να, να βλέπει την τροχέα στον δρόμο, να μην φοβάσαι. Γιατί να μην φοβάσαι, Γιατί είσαι σωστό. Γιατί οδηγώ χωρί να καταναλώνω αλκοόλ και ναρκωτικέ ουσίε, οδηγώ mm -hmm. χωρί να ξεπερνάω τα όρια ταχύτητα, χωρί να κάνω επικίνδυνου ελιγμούς, επικίνδυνε προσπεράσει. Οδηγώ φορώντα τη ζώνη μου, οδηγώ σεβόμενο την ανθρώπινη μου ζωή, αλλά και την ζωή των συνανθρώπων μα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε σοβαρά όλοι. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Κανεί δεν είναι τέλειο. Και αυτό αποδεικνύεται κα, καθημερινά με τα τροχαία ατυχήματα που έχουμε όμως. Μην κοιτάζουμε τώρα το παρελθόν. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να συνεργαστούμε όλοι. Είτε είναι ε, σύλλογοι, Ινστιτούτα που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, είτε είναι η, η χρήσιμη βοήθεια τη αστυνομία και ειδικά των τμήματων τροχέα, αλλά ακόμα και εμεί οι ίδιοι οι απλοί πολίτε. Όταν βλέπουμε ότι κάτι πάει στραβά, α πει μια κουβέντα. Αν έχει μια ιδέα, ενημέρωσέ μα να δούμε τι μπορούμε να, του, να κάνουμε. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε. Ενημερωτικέ δράσει στα σχολεία. Γίνονται. Α γίνουν ακόμα περισσότερε. Η τροχία πάντω εδώ στο Ηράκλειο, στο επίπεδο αυτό, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι Σαφός. των ενημερώσεων. <laughs> Πρέπει να το Σαφός. πούμε αυτό. Βεβαίω και ε, είναι κάτι το οποίο έχετε δει ότι το έχουν αγκαλιάσει οι πολίτε. Όμω, δείτε κάτι που διαπιστώσαμε τώρα ένα κενό τώρα μέσα στα πλαίσια τη ενημέρωση. Ενώ γίνονται δράσεις στα σχολεία και ενημερώνονται οι μαθητές, είτε δημοτικού, είτε ηλικίου κτλ. Δεν ενημερώνονται οι γονείς. και πολλές φορές, δεν είπαμε ότι το κάνουν όλοι, απλά υπάρχουν κάποια παραδειγματάκια. Ενώ πηγαίνουν τα κλιμάκια ή οι σύλλογοι αυτά και ενημερώνουν, έρχεται μετά ο γονέας και παίρνει το παιδί με το μηχανάκι και δεν βάζει κράνος. Ή το βάζει μέσα στο αυτοκίνητο και δεν φοράει τη ζώνη. Το, παράδειγμα, το Το παιδί, παιδί έχει το παράδειγμα. πρότυπο, καλώς ή κακώς, ειδικά σε πιο μικρέ ηλικίε, στο γονέα. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι κάποιοι γονεί λοιπόν, που δεν το έχουν πάρει ζεστά αυτό το κομμάτι θα πρέπει ότι όταν παίρνω το παιδί από το σπίτι μου και το πάω στο σχολείο, πρέπει να τηρώ να έχω μια σωστή οδική συμπεριφορά, γιατί ακόμα και η μετάβαση του μαθητή στο σχολείο είναι ένα μάθημα. Έχουμε ακούσει κάποιες φορές, και νομίζω όλοι μας, κάποιους γονείς που λένε «Φοράω ζώνη γιατί μια φορά με είδε το παιδί μου και μου είπε μπαμπά ή μαμά γιατί δεν φορά ζώνη». Και αυτό με άγγιξε. Μα εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε δράση να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και τα παιδιά να εκπαιδεύσουν τους γονείς. Εμείς λέμε τώρα ότι είναι κάτι για το οποίο ειδικά στους νέους, ο νούμερο ένα λόγω θανάτων στους νέους είναι τροχιά ατυχήματα. και, το πιστεύω ότι ειδικά οι σημερινοί γονείς υπεραγαπάνε τα παιδιά τους. Πέρα το ότι είναι και δημογραφικό το πρόβλημα, καλό θα είναι λοιπόν από τώρα, μην σας πω από το πάρουμε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν θα μπορούσα βεβαίω, ε, ε, είναι βαθιά ριζωμένε οι απόψει που έχουμε και οι, και οι πρακτικέ καθημερινότητα. Σα υπενθυμίζω ότι μεγαλώσαμε. Ε, Μα βάζαμε στι καρότσε στα αγροτικά και κάναμε ολόκληρο ταξίδι, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι. Και επίση θυμάστε ότι βάζαν το παιδί ένα παιδί μπροστά και ένα πίσω στα καθίσματα, στα μηχανάκια, ένα να στέκεται μπροστά και ένα πίσω και κάναμε ολόκληρε διαδρομέ. Ναι, και η ζώνη ήταν κάτι άγνωστο όταν ήμασταν παιδάκια τώρα, έτσι η μέρη. Ναι, 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 ναι. Τώρα λοιπόν, εμεί τα παιδάκια έχουμε μεγαλώσει και έχουμε κρατήσει. Σε αυτέ τι συνήθειε που είναι μια καλή στιγμή να τι αλλάξουμε, Να τι αλλάξουμε. Γιατί μπορούμε να αλλάξουμε, Είναι όλα θέμα νοοτροπία. Έχουμε δει και άλλα αντίστοιχα παραδείγματα. Ειδικά μετά το 2010 είδαμε ότι η κοινωνία μα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο και σε, σε, σε άλλε περιπτώσει. Α πούμε, όπω είναι ο φιλοσοφικό νόμο, αναδείχθηκε πολύ η ενδοοικογενειακή βία, mm -hmm. το bullying yeah. στα σχολεία, το εργασιακό bullying, το mobbing που λέμε. Ε, η, η ισότητα, δηλαδή η κοινωνία μας, εξελίσσεται. Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία τώρα, όλοι μαζί και με τη βοήθεια, εννοείται το δημοσιογράφων, γιατί εσείς μπαίνετε στο κάθε σπίτι μέσα, οι ενημερωτικέ δράσει πιάνουν κάποιε ομάδε. Δηλαδή, ακόμα και άμα είδατε και τα στοιχεία από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτη, λέει ότι οι ενημερωτικέ δράσει ε, ε, ενημερώθηκαν σύνολο μαθητέ και ενήλικε 17.086. Ναι. ναι. Όμω η Κρήτη έχει 630.000 πληθυσμό. Δηλαδή, είναι σημαντικό όλοι να κινηθούμε πλέον σε αυτή την κατεύθυνση. Ε, για να περιμένουμε καλύτερα αποτελέσματα. Μπορείτε να αξιοποιήσετε και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα Σεχώς. πανεπιστημιακά ιδρύματα, ακόμα και του εκπαιδευτέ οδήγηση. Νομίζω στο ίδιο μετερίζεστε ουσιαστικά, κύριε Καρδάκη. Οι οποίοι, οι οποίοι ε, ήδη με, με κάποιου έχουμε έρθει σε επαφή και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μιχελάκη, ε, που, των Σχολών Οδηγών, κάναμε μια συνάντηση και με τον κύριο Λιονάκη mm -hmm. που έχει κάνει θεάριστο έργο. Και το ευχάριστο είναι ότι λόγω του ότι και δηλαδή, το επάγγελμά μου είναι αστυνομικό και τα λοιπά, υπάρχει μια πολύ καλή διάθεση από τι αστυνομικέ υπηρεσίε να συνεργαστούμε σε αυτό. Αλλά θα το ξαναναφέρω. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που ο οδηγό να μην περιμένει την τροχέα να, να του βάλει μυαλό. Δηλαδή, πρέπει να βλέπουμε την αστυνομία και να χαιρόμαστε γιατί είμαστε σωστοί οδηγοί. Βέβαια, θα σα πει τώρα κάποιο ότι με βάση την εμπειρία που έχουμε ζήσει και η παρουσία τη τροχία και τη αστυνομία ε, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δηλαδή, όπου είναι έντονη. Και εδώ Βέβαια. στην Κρήτη έχουμε κάποιε περιπτώσει που το έχουμε δει, κύριε Καρτσάκη. Όπω ο νομό ε, Λασιθίου που σα ναι, έλεγα. Και εκεί η, περιοχή, το του Α. 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 η περιοχή του Αγίου Νικολάου. Η συγκεκριμένη περιοχή του Αγίου Νικολάου, τόσα χρόνια, βλέπετε. Υπάρχει γκρίνια ότι υπάρχει έντονη αστυνόμευση. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια. Ε, τεράστια γκρίνια. Όμω αποτελέσμα τα αποτελέσματα ποια είναι. Ότι βλέπετε ότι υπάρχουν και έτη. Κλείνουμε με μηδέν θανατηφόρα μηδέν αναπηρίε. Αυτό δεν είναι το σημαντικό. Αυτό βέβαια, δεν είναι βέβαια. να μην χάνουμε συνανθρώπου μα. Πέραν από του θανάτου, ε, έχουμε και του βα... βαριά τραυματίε. Βλέπουμε τώρα ότι η πόλη του Αγίου Νικολάου, κατά κύριο λόγο, καλά καλο, κάνει και τον αναφέρατε, ε, είναι ένα πρότυπο. Δηλαδή, όλοι φοράνε κράνου, όλοι φοράνε ζώνε. Ε, είναι η πιο ευσυνείδητη οδηγή και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και το καλύτερο οδικό δίκτυο στην Κρήτη, ειδικά η πιο επαρχιακή δρόμη. Mm -hmm. Αλλά έχουν την προσοχή. Μπορούμε λοιπόν την Κρήτη μα, άμα κινηθούμε όλοι μαζί, να τη φέρουμε σε ένα τέτοιο σημείο. Εγώ πιστεύω ότι αν το πάρουμε σοβαρά, ναι, μπορούμε. Εγώ βλέπω ότι είστε έτοιμος για συνεργασίε και ανοίγματα γύρω-γύρω. Είχατε και επαφέ, αν δεν κάνω λάθο, τις τελευταίε ημέρε και εκτό νησιού. Και εκτό νησιού, βέβαια, με ένα Ινστιτούτο πάνω στην Αθήνα το Πάνος Μιλωνάς, με κάποιου άλλου ανθρώπου οι οποίοι έχουν την πρόθεση αρκεί να ετοιμάσουν προτάσει στο, στο, να βοηθήσουν. και όλοι του μου λέγανε αυτό. Μου το θέσανε σαν παράδειγμα. Βλέπουμε λέει άλλε ευρωπαϊκέ χώρε όπω είναι η Σουηδία ή κάποιε άλλε περιοχέ, οι οποίε πραγματικά είναι ένα πρότυπο σε αυτό το κομμάτι. Η Κρήτη, που είναι ένα νησί. και δεν έχουμε εισδροές άλλων οχημάτων από άλλους νομούς, είμαστε η περιφέρεια Κρήτης αν δουλευτεί σωστά, αν το πάρουμε ζεστά και βλέπετε ότι ακόμα και η κεντρική εξουσία έχει ρίξει τα βλέμματά της εδώ στο νησί και είχε στελεχώσει μάλιστα και τις υπηρεσίες του ΒΟΑΚ με παραπάνω προσωπικό κτλ. Μπορούμε να το κάνουμε. Και είναι μια πρόκληση, είναι ένα στόχο. Α θέσουμε λοιπόν αυτό το στόχο. Α γίνει Κρήτη πρότυπο και σε αυτό. Δεν είναι, να το πούμε και πιο καλά, να μα καταλαβαίνει και κάποιο κόσμο. Δεν είναι μαγιά να, να παίρνει το τιμόνι, να είσαι βίαιο στην οδήγηση και να κινδυνεύει ο κόσμο. Ούτε το αλκοόλ είναι Σαφώς. μαγιά, κύριε Καρτσάκη. Γιατί Σαφώς. είδαμε πριν τα στοιχεία ότι δυστυχώ είχαμε μια αύξηση στι παραβάσει για μέθη, έτσι. Σαφώ. Εδώ στην Κρήτη. Άρα αυτό δείχνει ότι κάπου αρχίζουμε πάλι και εξεφεύγουμε. Είχαμε συμμορφωθεί σε έναν βαθμό εδώ στην Κρήτη, αλλά δυστυχώ αρχίζουμε ναι, πάλι. Ναι, κοιτάξτε ξεφεύγουμε. να δείτε. Ε, τα χρόνια τη πανδημία σαφώ είχαν πέσει όλα αυτά, γιατί υπήρχαν, υπήρξε, Ε, οι περιορισμοί που υπήρχαν και δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά, αφού υπάρχει πλήρη ελευθερία σε όλο αυτό, ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε παλιά α, δεδομένα. Γιατί. Ε, το να, δηλαδή δείτε τώρα Συγκλονίστηκε όλη η Ελλάδα Και εμείς όλοι Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος Με το δυστύχημα στα Τέμπη mm. 57 νεκρούς Η Κρήτη για πολλά χρόνια Είχε Τέμπη κάθε χρόνο Με 60, 62, 63 νεκρούς Ας μην θρυνούμε άλλους ανθρώπους Σας λέω όλοι έχουμε κάνει λάθη όπως το είπατε κι εσείς, μεγαλώσαμε στραβά, το εντοπίζουμε αυτό και ήρθε η ώρα να το διορθώσουμε και οι επόμενες γενιές να είναι έτοιμες που σε αυτό το πράγμα να μην το συζητάνε καν. Επίσης, άλλο ένα στοιχείο που μου δώσανε είναι και όντω μου έκανε έκπληξη. Οι Έλληνες, ε, ε, οι Έλληνες οδηγοί, στα τροχιά ατυχήματα, λέει, το 6% μόνο γίνεται στους αυτοκινητό mm -hmm. Ενώ ο μέσος στην Ευρώπη είναι 8. Mm -hmm. Άρα υπάρχει μια... Α, ε, άρα σε εμά υπάρχει μια καλή οδική συμπεριφορά στο αυτοκίνητο. Όμως το επαρχιακό δίκτυο είναι ένα θέμα. <laughs> να <πω> και <laughs> στο <laughs> και στο δημοτικό. <laughs> Τα αναφέρω αυτό ότι πρέπει να πιέσουμε ταυτόχρονα και για να φτιαχτεί επιτέλου ο αυτοκινητόδρομο του ΒΟΑΚ. Εμεί θα πιέσουμε από την πλευρά μα, αν μπορείτε. Αλλά ε. πάμε τώρα να δούμε και το υπόλοιπο. Εσεί, σαν περιφέρεια, έχουμε βγει εκτό πλαισίων και χρονοδιαγραμμάτων και είδαμε το Σταυροναουτάκι να πιέζει, να ρωτά, να προσπαθεί να δει τι γίνεται, πού είμαστε αυτή τη στιγμή, Υπάρχουν εξελίξει. Ναι, ο Περιφερειάρχη μα όντω πιέζει και μάλιστα έχει πιέζει προ το Υπουργείο ο υποδομών και μεταφορών στο να μην υπάρξει καμία άλλη καθυστέρηση. Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει κάνει τις εξαγγελίες, έχει δείξει το ενδιαφέρον του και πιστεύω και ένα παραπάνω επειδή είναι και από εδώ από την Κρήτη. Ε, όμως δεν πρέπει να υπάρξει καμία άλλη καθυστέρηση από το Υπουργείο. Αυτό λοιπόν ο Περιφερειάρχη μα το αναφέρει και σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο και όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Mm. Όμω, μην περιμένουμε μόνο την ισχυρή φωνή του Περιφερειάρχη μας α πιέσουμε όποιο μπορεί προ όλε τι κατευθύνσει για να γίνει αυτό το έργο. Είναι ένα έργο το οποίο το χρειάζεται η Κρήτη μα για πολλού λόγου ε, και για να μην θρενούμε άλλα θύματα. Και το βασικό βέβαια πέρα από το Βουάκη Κατσάκη, το οποίο νομίζω έχει αναδειχθεί από τη συζήτηση, είναι να φτιαχτεί να επιλωθούν και οι πληγέ στο παλιό επαρχιακό οδικό δίκτυο, που ομολογουμένω η περιφέρεια Κρήτη τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια το έχει δει, έχει δρομολογήσει σημαντικέ παρεμβάσει. Άρα κάτι γίνεται, βεβαίω χρειάζονται και πολλά περισσότερα. Σαφώ χρειάζεται. Έχουμε. Ποιο μπορεί να πει και να υποστηρίξει κατά αντίθετο. Ε, βλέπω όμω τώρα που είμαι αυτές τις λίγες μέρες στην περιφέρεια Κρήτης, ότι όντω γίνεται μια σοβαρή δουλειά, Απλά περιμένουμε ακόμα περισσότερου πόρου uh -huh. ε, για να μπορούμε να, να καλύψουμε ε, τι τόσε μεγάλε ανάγκε οι οποίε υπάρχουν. Τώρα που είπατε για τα αυτοδιοικητικά. Να, να κάνω λίγο στην άκρη τα, το χαρτοφυλάκιο. Να ρωτήσω πιο κτσομπολίστικα τώρα. Δεν ξέρω αν σα πειράζει. Αν ξέρω, απαντήσω. Πολύ ευχαρίστω. Νομίζω ξέρετε ότι θα απαντήσετε. Πώ είναι τώρα να είσαι σε αυτό το βαθμό τη αυτοδιοίκηση, τώρα. Έχουν λίγο αλλάξει τα δεδομένα. Γιατί από αυτοδιοίκηση ξέρετε κύριε Καρτσάκη. Από περιφέρεια. Ναι, θα σας πω. Ε, εντάξει, για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή που ο κριτικός λαός επέλεξε και οι κάτοικοι του νομού Ιρακλείου να μπορώ να τους εκπροσωπήσω μέσα στην περιφέρεια. Είναι μια μεγάλη πίστα, αν θέλουμε mm. να καταλάβουμε. Έχει πάρα πολλές προπτικές σε αυτό το κομμάτι, στο αν δουλέψει σωστά να κάνει μεγάλα έργα στην Κρήτη. Ε, για μένα α, βλέπω, και αυτό είναι το ευχάριστο, και το λέω και σε συναδέλφου μου αυτοδιοικητικού, ότι το, μου, το, ότι έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ μα. ως ομάδα, λέτε. Σαν ομάδα, αλλά ακόμα και οι άλλε παρατάξει που είναι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπάρχει μια συνεννόηση. Uh -huh, uh -huh. Όταν υπάρχει συνεννόηση και μπορεί ο καθένα να λέει την άποψή του και έχουμε ω κοινό στόχο στο να καταφέρει πράγματα, εγώ πιστεύω θα γίνουν και ακόμα και περισσότερα. Γιατί πολλέ φορέ σε συμβούλια, και κυρίω στου Δήμου, που είχα μια εικόνα και επαφή σε αυτό κομμάτι, πιο πολύ μα έτρωγε το να να προσβάλλει ο στον άλλον και να φανεί ποιο είναι πιο ισχυρό και ειδικά να βγάζουμε διάφορα δημοσιεύματα «Α, αυτός πάει να καταστρέψει την περιοχή». Α, Παρά να κάτσουμε σοβαρά σε ένα τραπέζι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε α, για τον ο τόπο. Ο ανταγωνισμός τώρα, αυτός ο μικρό ανταγωνισμός, πάντοτε υπάρχει και στους ερετούς, ναι. κύριε Καρτσάκη, και στην αυτοδιοίκηση και ομολογουμένως τώρα... Έτσι το νέο ξεκίνημα στην περιφέρεια Κρήτης για αυτή τη θητεία γίνεται με καλού ιονού, με καλό κλίμα όπω είπατε. Πολύ καλό κλίμα. Πραγματικά. νομίζω ότι και ο Στάρμπο Αρνοτάκη βρήκε την εξίωση. Είναι δύσκολο γιατί είχε και μια ισχυρή ομάδα. Έτσι. Έχει μάλλον μια ισχυρή ομάδα. Έχει. Δεν είναι και τόσο εύκολο ε, να δει ισορροπίε πάντα τις εσωτερικέ. Κοιτάξτε να δείτε, όταν έχει έναν ισχυρό περιφερειάρχη, ο οποίο δεν, δεν, μπορεί κανεί να αφισβητήσει ότι αυτό ο άνθρωπο δεν είναι άξιο, είναι και η εξαίρεση στον κανόνα του πολιτικού στη χώρα, ο οποίο κατάφερε και ένωσε την Κρήτη. Uh -huh. Δηλαδή, εμεί δεν έχουμε τώρα τέτοια προβλήματα ε, ε, μεταξύ μα οι νομοί να ανταγωνίζονται κτλ. Και, τα λοιπά, και το κατάφερε ο ίδιο. Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το κομμάτι, όταν, ο, όταν είσαι άξιος και διάφοροι άλλοι άξιοι θέλουν να συμμετέχουν μέσα σε ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο Διότι το πρόβλημα στην αυτοδιοίκηση, ε, και δεν αναφέρομαι για την περιφέρεια Κρήτης, είναι ότι πολλές φορές άξια στελέχη της κοινωνίας μας, οι οποίοι πραγματικά μπορεί στη, στη δουλειά τους, στο, ε, στην κοινωνία, να έχουν προσφέρει πάρα πολλά, να μην θέλουν να ασχοληθούν ο, με τα κοινά, γιατί δεν θέλουν να έχουν ίντρικες ε, αυτές τις δολοπλοκίες, τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, και τα, τα πισωμαχαιρώματα και αυτά. Ναι. Αυτά λοιπόν σου λένε, έχω όρεξη να κάτσω να ασχοληθώ, δεν έχω όρεξη για κουτσομπολιό και για... Λοιπόν, η γραφειοκρατία μια τελευταία ερώτηση σα φοβίζει. Είστε σε ένα νέο μετερήση. Να το συζητήσουμε. Η ελληνική γραφειοκρατία. Σα φοβίζει. Να και κάτι άλλο δηλαδή. Εγώ, Εγώ μπορώ, με αυτή την κουβέντα να την κάνουμε σε τρει-τέσσερι μήνε. Τώρα δεν μπορώ να πω. Κρατήστε Εγώ νομίζω ότι εξαιτία τη επαγγελματική σα διαδρομή και, του γεγονότο ότι έχετε και πολύ καλέ επαφέ με όλα αυτά, θα σα έβλεπα περισσότερο στην πολιτική προστασία. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αν, αν βάλουμε κάτω την πολιτική προστασία και την οδική ασφάλεια, θεωρώ ότι η οδική ασφάλεια είναι κάτι που, είναι, που ένα μεγάλο μέρος της στηρίζεται ε, στην αστυνομία, όπως είπαμε και πριν. Αλλά εμείς τι πάμε να, τι πάμε, τι πάμε να κάνουμε, πάμε με στο μέλλον να το αντιστρέψουμε και αν μην χρειάζεται mm. η, η αστυνομία να, α, να κάνει το μάθημα για να υπάρχει οδική ασφάλεια. Τώρα βεβαίω ω συνδικαλιστή δεν ξέρω πώ ακούγεται αυτό στου αστυνομικού. Όχι, δεν θέλετε και πολύ, πολύ αστυνομία. Κάνω πλάκα. Όχι, όχι. Το καταλαβαίνετε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ ειλικρινά. Το λέω. Εύχομαι να πετύχετε και να πετύχετε για τον νησί μα. Να πετύχετε για του κριτικού. Εύχομαι να συνεργαστούμε όλοι και να πετύχουμε όλοι αυτό το σκοπό. Δεν έχει αυτό το χαρτοφυλάκιο, δεν έχει να κάνει. Ούτε με κομματικέ πεπιθήσεις, δεν έχει να κάνει με τίποτα. Έχει να κάνει, παιδιά, με την ανθρώπινη ζωή. Όποιον και να ρωτήσετε, από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο από οποιοδήποτε κοινωνική, από οποιαδήποτε κοινωνική τάξη, όλοι θέλουν να λυθεί αυτό το θέμα. Και εμεί ευχόμαστε Εδώ. Και Είμαστε να περάσετε παρόνια. αυτό το Σας μήνυμα ευχαριστώ. που έχετε οριοθετήσει, ότι μην τα ρίχνουμε πάντα όλα στι υποδομέ, του κακού δρόμου. και η δική μα κουλτούρα. Αυτό είναι το δη... βασικό, δη... νομίζω, που θέλετε να πείτε. Λίγο πριν θα πω ένα ωραίο παράδειγμα που μου πάνε στην Αθήνα. Και όντω το, το έχετε ακούσει κι εσεί. Φεύγει ένα Έλληνα και πάει σε μια χώρα του εξωτερικού. Πόσφαλο, το, το έχω ακούσει έτσι. Και λένε Α, εκεί εφαρμόζονται όλα. Και μάλιστα έκανε μια παράβαση και αμέσω ε, ήρθε η αστυνομία και τον έγραψε. Εκεί λέει δεν χαρίζουν. Άρα. Ο ίδιο άνθρωπο έρχεται μετά εδώ, τον σταματάει η τροχέα, τον γράφει και αμέσω ξεκινάει τη δικαιολογία και τη ζώνη μου τώρα την έβγαλα κτλ. Ενώ δεν κάνει ακριβώ τα ίδια στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν που οφείλεται. Ότι σε κάποιε προηγουμένε ευρωπαϊκέ χώρε έχουν φτιάξει ένα σωστό οδηγικό περιβάλλον. Uh -huh. Και αυτό αμέσω αμέσω κάνει τον άνθρωπο να προσαρμόζεται μέσα σε αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το περιβάλλον πρέπει να φτιάξουμε κι όλοι εμεί. Στον Άγιο Νικόλα, όπω το αναφέρουμε και τον ξαναφέρουν πολλέ φορέ, φοράνε όλοι κράνο και με το πάει ένα πολίτη που έχει μάθει να μην φοράει, μόνο και μόνο που φοράνε όλοι. Αρχίζει και φοράει και αυτό. Το καταλάβαμε ότι έχει τον Άγιο Νικόλαο. <laughs> Δεν χρειάζεται να, να το συνεχίσετε. <laughs> Εντάξει, το καταλάβαμε ότι έχετε αγάπη στον Άγιο Νικόλαο. <laughs> Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. ευχαριστώ.